λοιπόν ανακοινώθηκε από τον Αντένα, κάτι το οποίο δεν γίνεται συχνά με καλεσμένους. Έτσι που αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή του Αντένα ήθελε πάρα πολύ σαν καλεσμένο. Είναι η πρώτη φορά που το ανακοινώνουν μία εβδομάδα πριν. Αυτό σημαίνει, Νίκο, ότι τον θέλαν πάρα πολύ σαν καλεσμένο και τον πιστεύανε και, και πόνταραν σε αυτόν. Και ήταν σίγουρο, πώς να σου πω. Δηλαδή, πιο σίγουρο δεν έχει, αφού και ο ίδιος. Είχε κάνει ήδη τις πρόβες του, ξέραμε τι κομμάτι την επόμενη μέρα. Είχε βάλει φωτογραφία από τις πρόβες. Θα δούμε φωτογραφίες από τις πρόβες. Ανακοινώνεται λοιπόν ότι ο Σταν θα είναι ένας από τους guest star της Κυριακής που μας έρχεται. Ωστόσο, κάτι συνέβη, θα το δούμε τι ακριβώς και πώς. Και εκείνος ακύρωσε την εμφάνισή του, ουσιαστικά αφήνοντας τα κρύα του λουτρού την παραγωγή του Dancing with the Stars, αναστατώνοντας όλους εκείνους που είχαν εκτεθεί δημόσια και στους θαυμαστές αλλά και στους τηλεθεατές του Dancing ότι θα είναι ο Σταν στην εκπομπή. Υπάρχει λόγος για τον οποίο οδηγήθηκε ο καλλιτέχνης να ακυρώσει την εμφάνισή του και θα τα δούμε αμέσως τώρα στο βίντεο που ακολουθείτε, το οποίο θα το σχολιάσουμε και μετά. Θα τα πούμε σε μία εβδομάδα από τώρα σε ένα πολύ διαφορετικό Dancing with the Stars με καλεσμένους έκπληξη. Και επειδή τίποτα δεν μένει κρυφό, θα τους πω. Η Κατερίνα Στανίση και ο Σταν δέχτηκαν την πρόσκληση για χορό και θα είναι εδώ μαζί μας την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να τα μακρυπούλια να ανακοίνωσε με σιγουριά την εμφάνιση του Σταν και της Κατερίνας Στανίση στο live της ερχόμενης Κυριακής. Όμως δεν μπορούσε να προβλέψει τι πρόκειται να ακολουθήσει. Σιδέψε με, πάρε με μακριά μαζί σου και μαγέψε με στο νησί του παραδείσου. Αν και την περασμένη Κυριακή, σε μία από τις ελάχιστες φορές που κάνει κάτι τέτοιο, η Ζέτα Μακρυπούλια ανακοίνωσε πως στο ερχόμενο live καλεσμένοι θα είναι η Κατερίνα Στανίση και ο Σταν, ο νεαρός τραγουδιστής ακύρωσε την εμφάνισή του. Η ανακοίνωση της ματέωσης της εμφάνισης του Σταν έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού του Dancing with the Stars στο Facebook και μάλιστα διευκρινίστηκε πως εκείνος αρνήθηκε τελικά να εμφανιστεί στο σόου. Και εκεί που για πρώτη φορά ανακοινώνει live η Ζέτα καλεσμένο, ο Σταν ακυρώνει την εμφάνισή του. Πόσο κρίμα! Και θα χόρευε και Michael Jackson με την Άννα Πολύζου. Πόσο κρίμα! Πάει και ο διαγωνισμός, πάνε και οι προσκλήσεις. Ένα 24ωρο μετά την επίσημη ανακοίνωση της συμμετοχής του, ο μάνατζερ του τραγουδιστή επικοινώνησε με την παραγωγή του σόου και ακύρωσε την εμφάνισή του. Για προσωπικούς λόγους, όπως ισχυρίστηκε, και έκανε τις φήμες για τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν στην ακύρωση να φουντώσουν. Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Σταν, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, δικαιολόγησε την ακύρωση της εμφάνισης γράφοντας: «Λόγω εμφανίσεων στην Κύπρο, δυστυχώς δεν θα υπάρχει Dancing with the Stars για αυτό το Σαββατοκύριακο». Και αφού είχε εμφανίσει στην Κύπρο, τότε γιατί συμφώνησε να χορέψει το show, θα αναρωτηθεί κανείς. Πληροφορίες θέλουν τον Σταν να πάγωσε τη συμμετοχή του γιατί ήθελε να είναι μόνος του καλεσμένος στην εκπομπή και όχι μαζί με την Κατερίνα Στανίση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο Σταν συμφώνησε να κάνει guest εμφάνιση στο show, δεν ήξερε πως είχε προσκληθεί και η Κατερίνα Στανίση. Και όταν το έμαθε, ζήτησε να είναι μόνος του, κάτι που δεν έγινε δεκτό. Θέλω να σε εσύ. Καλά, μάλιστα, η συμμετοχή του ήταν τόσο βέβαιη που είχε ξεκινήσει να κάνει και πρόβες για την εμφάνισή του. Μέχρι και τι τραγούδι θα χορέψει είχε επιλέξει. Και εκεί που για πρώτη φορά ανακοινώνει live Ζέτα καλεσμένο, ο Σταν ακυρώνει την εμφάνισή του. Πόσο κρίμα! Και θα χόρευε και Michael Jackson με την Άννα Πολύζου. Πόσο κρίμα! Πάει και ο διαγωνισμός, πάνε και οι προσκλήσεις. Αν μου φτάναν τα λεφτά, θα έκανα όλα αυτά. Μόνο οι προσκλήσεις και οι πρόβες χαράμι. Ο νεαρός τραγουδιστής που ξετρελαίνει τα κορίτσια είχε ανεβάσει πριν λίγες μέρες στο Twitter του φωτογραφία από τις πρόβες που έκανε με την Άννα Πολύζου, την παρτενέρ του Κώστα Κρομίδα, γράφοντας ενθουσιασμένος. Ώρα να μάθουμε την χορογραφία για το Dancing with the Stars της Κυριακής. Της μιλάω μα δεν μου μιλά, τη κοιτάζω και δεν με κοίτα, τηλεφωνάω και δεν απάντα, πώς να τα αντέξω πια. Αν είχε προγραμματισμένη εμφάνιση στην Κύπρο, αντί να κάνει πρόβες με τη χορευτρία του σόου, θα κλείνει εισιτήρια και ξενοδοχείο για το νησί της Αφροδίτης. Μάλλον όταν ο Σταν ζητούσε να χορέψει υπό τους ήχους του Michael Jackson, είχε ξεχάσει τις εμφανίσεις του στην Κύπρο. Τις θυμήθηκε αργότερα, όταν έμαθε πως την ίδια μέρα θα εμφανιστεί στο σόου και η Κατερίνα Στανίση. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρω πίσω.
Η μεσημεριανή μελέτη επικοινώνησε με τη γνωστή τραγουδίστρια για να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα. Όμως εκείνη ούτε καν ήξερε το όνομα του τραγουδιστή. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Η ανακοίνωση της ακύρωσης του Σταν σχολιάστηκε έντονα και από τους τηλεθεατές του σόου στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Πόσο χαίρομαι που δεν θα το δούμε. Τελικά υπάρχει Θεός. Θα τρέμουν τα κόκαλα του Μάικ, γιατί θα του έλεγε κανένα μέλος της Επιτροπής ότι το χόρεψε και τέλεια. Ταξιδέψε με, πάρε με μακριά μαζί σου και μαγέψε με το νησί του παραδείσου. Έτσι λοιπόν την Κυριακή, όταν ο καλλιτέχνης θα εμφανίζεται στην Κύπρο, εμείς θα δούμε σε guest εμφάνιση την Κατερίνα Στανίση, όπως ανακοίνωσε και η Ζέτα Μακρυπούλια. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Σε λίγη ώρα θα έχουμε και την απάντηση της Κατερίνας Στανίση, αποκλειστικά κύριε μου, και απαντά σε όλο αυτό το παρασκήνιο που έχει προκύψει μετά την απόφαση του Στάν τελικά να μην παρουσιαστεί στο live αυτή τη Κυριακή στο Dancing with the Stars, παρά το γεγονός ότι τον είχε ανακοινώσει παραγωγή από την περασμένη κιόλας εβδομάδα. Παρουσιάσαμε πριν ένα βίντεο με το τι έχει συμβεί ακριβώς και τώρα έχουμε και την απάντηση της Κατερίνας Στανίση. Τώρα θα μου πείτε γιατί απαντάει και γιατί υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της. Γιατί απλούστατα και η Κατερίνα Στανίση είναι μία από τις καλεσμένες αυτής της Κυριακής. Ενεπλάκει το όνομά της. Κάποιοι λένε μάλιστα ότι ίσως να ενόχλησε το Στάν που δεν θα ήταν μόνος του. Αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και εκείνη παίρνει τη θέση της. Απαντά αποκλειστικά στη Γεωργία Χάρτα. Ήταν εμφανιστεί και ο Στάν, ο οποίος από ό,τι μάθαμε αποχώρησε. Τραγουδιστής. Το γνωρίζετε? Δεν γνωρίζω, όπως σας το ακούω. Τολμάει κάποιος να τα βάλει μαζί σας, πιστεύετε? Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Δεν νομίζω, γιατί τι λόγο να έχουν μαζί μου. Εσείς το γνωρίζετε το Στάν? Προσωπικά όχι. Τον έχετε ακουστά, λέω, τον έχετε ακούσει, τραγουδιστή? Από τους νεότερους, γι' αυτό. Μια φορά με ρώτησαν και δεν το ήξερα το παλικάρι. Και είπα δεν τον ξέρω, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά τώρα όμως γνωρίζω ότι εντάξει, είναι τραγουδιστής. Ναι, τι άλλο να πω. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό που ενώ τον έχουν αναφέρει, έχουν πει ότι θα εμφανιστεί την Κυριακή, αυτός αποχώρησε? Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος γιατί αποχώρησε, αλλά αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν ασχολούμαι με αυτά εγώ. Εγώ πάω για άλλη δουλειά. Πάω να χορέψω. Ποιος είναι λοιπόν ο κύριος, να χρησιμοποιήσουμε και το τραγούδι σας? Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε αφού δεν το γνωρίζετε? Δεν θέλω να ασχοληθώ, όχι. Καθόλου. Πάντως εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς αν δεν γνωρίζετε το λόγο κι εσείς, αλλά φαντάζομαι δεν είναι και ωραίο πράγμα και οι νεότεροι συνάδελφοι να μη σέβονται την ιστορία ανθρώπων που έχουν αφήσει τη δική τους γραμμή. Μοιάζομαστε, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μήπως έχουν προσωπικούς δικούς τους λόγους. Τι να πω. Είχε ξεκινήσει και υπάρχουν και φωτογραφίες στο Facebook από τις πρόβες, γι' αυτό ρωτάω εγώ. Δεν γνωρίζετε εσείς? Δεν γνωρίζω τίποτα. Τι να απαντήσω, τι να πω. Δεν γνωρίζω. Σας είχαν πει από την αρχή ότι σας τον είχαν αναφέρει ο Ντένα ότι θα είναι και εκείνο. Για ποιο λόγο? Δεν θα γνωρίζετε για τους συμμετέχοντες. Όχι, καλέ, όχι, καθόλου. Εγώ γνωρίζω αυτούς που είναι ήδη και μου είχαν πει για ένα συγκρότημα. Τώρα από εκεί και πέρα. Ποιο συγκρότημα σας είχαν πει? Δεν θυμάμαι, όχι, δεν θυμάμαι. Πώς είναι αυτός ο τραγουδιστής και δεν το συγκρατήσατε? Δεν ξέρω. Αλλά εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Βέβαια δεν σας αφορά αυτό, έτσι δεν είναι? Καθόλου. Γιατί, είστε στασμένοι σε αυτό που κάνετε και φαντάζομαι δεν έχει καμία σημασία για εσάς. Και να μην ήμουν πάλι δεν θα είχα πρόβλημα, διότι ο Αντένα είναι μια παραγωγή πολύ σοβαρή, πολύ μεγάλη και γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Εγώ τι να με ρωτήσουν εμένα? Ποιο λόγο? Δεν έχω καμιά δουλειά, ούτε είχα, δεν είναι ο χαρακτήρας μου να ψάχνουμε σε αυτά. Τώρα γιατί δεν ήρθα και γιατί δεν έκαναν, αυτό είναι δικό τους θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, οπότε δεν ασχολούμαι καν. Τι θα χορέψουμε, κυρία Στανίση? Αυτό είναι έκπληξη, για να τα πούμε και τώρα όλα, δεν θα υπάρχει και έκπληξη. Πώς θα πάτε με τη χορογραφία? Πολύ καλά. Θεά Κατερίνα, μπορώ να πω κάτι για την Κατερίνα Στανίση? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί πραγματικά δεν θέλει να εμπλακεί έτσι τσομπολιά ή οτιδήποτε. Δεν την έχω ακούσει ποτέ να λέει κακία για κανέναν. Είναι εξαιρετικό. Και είναι αυτό που χαρακτηρίζει τις παλιές έτσι
Στάρ. Ναι, είναι αυθεντική. Παιδιά, δεν είναι συγκλονιστικό το λοιπόν. να έχουν καλέσει την Κατερίνα Στανή στο Dancing with the Stars να μην μπαίνει στη διαδικασία καν να ρωτήσει ποιοι είναι έτσι άλλοι καλεσμένοι. Δεν το παίζει. Δεν την αφορά. Αυτό... Δεν αφορά. Και αν ισχύει ότι ο Σταν τελικά το πρόβλημά του ήταν ότι. Οι άνθρωποι από το περιβάλλον του Σταν το πρόβλημά του ήταν ότι θα εμφανιστεί στην ίδια εκπομπή και η Κατερίνα Στανή. Δηλαδή μιλάμε για. Είπε κάτι σωστό τώρα. Ο Σταν ή οι άνθρωποι του Σταν. Γιατί οι καλλιτέχνες έχουν μάνατζερ. Ναι, συνήθως, και καμιά φορά οι με τις παραγωγές, το ξέρετε κι εσείς που καλείτε κόσμο mm-hmm. και τραγουδιστές. Και οι τραγουδιστές έχουν μάνατζερ, γιατί οι τραγουδιστές βγάζουν πιο πολλά χρήματα, οπότε μπορούν να πληρώνουν μάνατζερ. Mm-hmm. Έτσι δεν mm-hmm. είναι. Έτσι, ναι, καμιά φορά οι μάνατζερ θέλοντας να προστατεύσουν την εικόνα του καλλιτέχνη, του κάνουν κακό. Του κάνουν κακό πολλές φορές. Και όχι ένα νέο παιδί όπως ο Σταν. Προστατεύουν τον άνθρωπό τους, αλλά και να μην κρεμάνε μια παραγωγή που τους έχει εμπιστευτεί. Δηλαδή, είναι μεγάλο φάουλ αυτό που έχει γίνει. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι θεωρείς, μεγάλο φάουλ. Θεωρείς ότι είναι επαγγελματισμός mm-hmm. αυτό το πράγμα που έγινε. Δηλαδή, νομίζουν ότι είναι επαγγελματισμός. Ένα... Νομίζουν. Πώς μπορεί να κάνει κακό η εμφάνιση της κυρίας Στανίση. Επειδή λοιπόν τώρα μου κάνει ο Θέμης στο αυτή ότι υπάρχει απάντηση από το Σταν. Γιατί μέχρι στιγμής υπήρξε η μόνη απάντηση στο fan page του, αυτό που αναπτύσσαμε και εμείς στο βίντεο που και στο Twitter είχε γράψει. Μπράβο, υπήρχαν κάποιες εμφανίσεις του κτλ. Η απάντηση τώρα η επίσημη από πού έρχεται, Θέμη, από τη δισκογραφική εταιρεία EMI, η οποία λέει ότι έχει γίνει όντως λάθος, αλλά έχει γίνει λάθος όμως από την ομάδα management του Stan και όχι από τη δισκογραφική εταιρεία. Ακριβώς. Ναι, γιατί φυσικά. Υπήρξαν, λέει, κάποιες εμφανίσεις προγραμματισμένες στην Κύπρο, τις οποίες δεν τις γνώριζε η δισκογραφική εταιρεία, με την οποία συνεννοήθηκε ο Αντένα για την εμφάνιση του Stan την Κυριακή. Και επειδή τώρα έγινε αυτή η παρεξήγηση, δεν μπορούσε με τίποτα να ακυρωθεί η εμφάνισή του στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να πρέπει δεν να ακυρωθεί. Πάλι με μια νομίζω ότι έχει να κάνει με την Κύπρο. Γιατί ξέρετε. Επίσης, επιμένει η εταιρεία ναι. ότι ναι. δεν υπάρχει κανένα απολύτω θέμα με την κυρία Στανίση. Ωραία. Σίγουρα. Καλό αυτό που το διευκρινίζουν. Εγώ ξέρω, αλλά... παιδιά, και πολλοί από εσά μπορεί να έχετε ταξιδέψει στην Κύπρο, mm-hmm. πόσα ναι. δρομολόγια υπάρχουν. Από τη Λάρνακα στο Λευκό Βενιζέλο. Ναι, ξέρει όμω τι γίνεται. Αν όμω είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή το βράδυ. Όχι, Σάββατο ήταν, λέει η εμφάνιση. Α, για Σάββατο. Θα ήταν, έτσι ήξερα. Θα εγώ μπορώ να κατανοήσω το να μην ξέρει η δισκογραφική εταιρεία τι προγραμματισμένε εμφανίσει που έχει κλείσει η εταιρεία management. Δεν μπορώ να πιστέψω όμω ότι δεν το ήξερε ούτε ο ίδιο ο Στάν που είχε ξεκινήσει πρόβλημα. Δεν γίνονται, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό λιγάκι μου κάνει. Είναι ένα μεγάλο φάουλ. Συμφωνώ ότι δεν φταίει η δισκογραφική εταιρεία. Παιδιά, συνήθως οι δισκογραφικές εταιρείες νομίζω ότι κάνουν το management, όχι. Όχι. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες πηγαίνουν και υπογράφουν συμβόλαια έχοντας τη δική τους ομάδα. Μάλιστα. Ωραία, τουλάχιστον εμείς θα δούμε την Κατερίνα Στανίση. Ξέρουμε ποιος άλλος θα είναι μαζί. Σε λίγο όμως θα το αποκαλύψουμε. Ξέρουμε, αλλά θα το πούμε σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να δούμε τις